έχουν προσφυγεί άπαντες. Θα έπρεπε να ντρέπονται. Περιμέναμε έστω και έναν από αυτούς να έρθει και να πει κάτι. Μια ζωή είμαστε το παραπεταμένο παιδί. Μας θυμούνται λίγο πριν τις εκλογές. Εγώ θα τους πω από αυτό το βήμα ότι οι αστυνομικοί έχουν και μνήμη και κρίση. Θυμούνται και θα κρίνουν ανάλογα όταν έρθουν οι εκλογές. Δεν είναι τυχαία η επιλογή του εργατικού κέντρου, γιατί εργάτες είμαστε κι εμείς. Εργάτες της κοινωνίας. Και ας έχουν κάποιοι να μας χρησιμοποιήσουν ως το ανάγκωμα για να περάσουν τα οποιαδήποτε αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα. Είμαστε κομμάτι της κοινωνίας. Δεν είμαστε απέναντι στην κοινωνία. Και ας προσπαθούν κάποιοι να προβάλλουν ότι η αστυνομική είναι μόνο η ασπίδα, το κράνος και το κλώδο. Δεν είμαστε μόνο για αυτό το λόγο. Εκατοντάδες συνάδελφοι άκουσαν την τελευταία τους συνοή στην προσπάθειά τους να σταθούν δίπλα στον πολίτη κατά αυτό που χρειάζεται. Ξεχάσαμε τα θύματα. Περισσότερα από 100 άτομα λείπουν από κοντά μας. Έστω ότι σου έκαναν την υπηρεσία τους. Για να βρεθούν δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Δεν προβάλλεται καθόλου αυτή η εικόνα. Προβάλλεται η επίθετη μια άλλη εικόνα που εξυπηρετεί κατά συμφέροντα. Αυτό θα πρέπει να τα θυμόμαστε. Φτάσαμε σήμερα εδώ να συζητάμε για την περικοπή του ειδικού μισθολογίου. Για ποιο ειδικό μισθολογίο μιλάμε. Εγώ το αποκαλώ ειδικό μισθολόγιο. 683 ευρώ ο βασικός μισθός. Κατώτερο και από αυτό το μεδίκες του εργάτη. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Εκεί μας είχαν εντάξει. Λέγαμε ότι αγωνιστούμε να αναγνωρίσουμε το επάγγελμά μας ως επικίνδυνο καθηγητό. Και συνάδελφοί μας, αστυνομικοί από άλλες χώρες και κυρίως της Ευρώπης, γελούσαν. Γιατί θεωρούσαν ότι είναι αυτονόητο. Δεν μπορεί ο αστυνομικός να μην είναι στα επαγγέλματα που είναι επικίνδυνα. Γελούσαν.